Η σωστή χρήση των αντιβιωτικών και συνέπειες της όποιας καταχρησής τους παρουσιάστηκαν σε επιστημονική ημερίδα στο Ρέθυμνο. Εξαιρετική σημασία έχει η ορθή κρίση του θεράποντος ιατρού, ώστε να αποφευχθεί η χορήγηση περιττής και πιθανών επιβλαβούς αντιβίωσης. Τα λάθη γίνονται φυσικά από εμάς, τους γιατρούς, από συνήθεια, από διάφορους λόγους τέλος πάντων. Είναι σημαντικό να μπορούμε να τα ξεχωρίζουμε, να πηγαίνουμε βάσει ενδείξεων. Γιατί η χρήση της αντιβίωσης στην κοινότητα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο τόσο στην αντοχή των μικροβίων στα αντιβιωτικά, όσο και στη γενικότερη σωστή θεραπεία των ασθενών. Η χρήση της αντιβίωσης έχει παρενέργειες. Μπορεί να κάνει αλλεργίες, μπορεί να κάνει διάρρειες, μπορεί να αναπτυχθούν άλλα μικρόβια, μύκητες και να είναι επιζήμια αντί να είναι καλή για τον ασθενή. Η υπερκατανάλωση και η κατάχρηση αντιβιωτικών αποτελεί σύνηθες φαινόμενο στα παιδιά, τη στιγμή που οι περισσότερες λοιμώξεις είναι υιογενείς, με τους ειδικούς να συστήνουν προς τους γονείς να έχουν εμπιστοσύνη στον παιδίατρο, ενώ παράλληλα ο εμβολιασμός μειώνει δραστικά την πιθανότητα νόσησης. Όταν έχουμε να κάνουμε με μικρά παιδιά, υπάρχει ο φόβος ότι είναι ευάλωτα στις λοιμώξεις και ότι μπορεί να έχουν επιπλοκές. Γι' αυτό όμως θα πρέπει να εμπιστευτούν τον γιατρό τους, που μπορεί να κρίνει πότε ένα παιδί έχει μια ήπια και πότε μια σοβαρή λίμωξη και πότε χρειάζεται αντιβιωτικό και πότε όχι. Δεν είναι η πανάκη τα αντιβιωτικά ούτε η θεραπεία για όλες τις λοιμώξεις. Με τον εμβολιασμό μπορούμε να αποφύγουμε τις υιογενείς λοιμώξεις, θα αποφύγουμε και θα μειώσουμε πάρα πολύ την αλόγιστη χρήση αντιβιωτικών. Για τις νέες διαγνωστικές τεχνικές για τις λοιμώξεις μίλησε ο καθηγητής κλινικής μικροβιολογίας και μικροβιακής παθογέννησης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργος Χαμηλός. Την ημερίδα διοργάνωσε η Ιατρική Εταιρεία Ρεθύμνου με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ιατρών σχετικά με το φλέγον ζήτημα της ορθής διαχείρισης των αντιβιωτικών και των επιδράσεων της κατάχρησης στον οργανισμό. Είναι αυτό που λέει και ο ΕΟΔΗ, ότι ο χρόνος μας με τα αντιβιωτικά τελειώνει. Δηλαδή η ανθεκτικότητα των μικροβίων είναι μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις της σύγχρονης ιατρικής. Πρέπει δηλαδή να ασχοληθούμε πολύ με την ορθολογική χρήση των αντιβιωτικών για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε.